το πιο σημαντικό κέρδος που μπορείς να έχεις μέσα από οποιαδήποτε μικρή κοινωνία όπως είναι το παιχνίδι αυτό, είναι να μπορέσουμε να βγούμε με τα παιδιά και να μιλάμε και να είμαστε φίλοι, να έχεις δημιουργήσει μια σχέση. Γιατί εμένα προσωπικά και νικητής να έβγαινα από ένα παιχνίδι, αν δεν είχα καλή σχέση με κανέναν από όλα τα παιδιά που είναι εδώ μέσα, θα θεωρούσα ότι έχω κάνει κάτι λάθος. Όμως δεν είναι όλοι και δεν σκέφτονται όλοι με τον ίδιο τρόπο. Σίγουρα. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις που θα πούνε «Α, ο Πάνος σωματικά είναι πάρα πολύ καλός, αθλητικά είναι πάρα πολύ δυνατός, έχει ξέρω εγώ το να έχει τ' άλλο, εγώ τι κάνω». Και θα προσπαθήσει να σου κάνει πόλεμο ναι. Καταλαβες, ναι. Να σε κατηγορήσει, να σε μειώσει, να σε θάψει, να πατήσει από πάνω σου για να βγει εκείνος μπροστά. Αυτό το πράγμα και να γίνεται εδώ, που είναι ένας μικρόκοσμος, αντιπροσωπεύει το τι γίνεται στην κοινωνία μας γενικότερα. Γενικά. Καταλαβες. Οπότε είσαι λίγες μέρες εδώ πέρα, θα δεις διάφορα πράγματα και θα... Αν ήσουν από την αρχή, θα έβλεπες πώς αλλάζουν μέρα με τη μέρα διάφορες καταστάσεις. Κάποια άτομα μπορεί να πατήσουν επιπτωμάτων που λέμε σαν έκφραση για να καταλήξουν στο δικό του στόχο, πράγμα που είναι λάθος. Και νομίζω ότι στην ομάδα υπάρχουν τέτοια άτομα. Κατά καιρούς το καμουφλάρουν κάπως, αλλά τους βγαίνει μετά ξανά. Και όλο αυτό επηρεάζεται πάρα πολύ από την πείνα και από το ότι έχουν σαν στόχο απλά να βρεθούν ίσως στον τελικό και δεν τους νοιάζει τίποτα άλλο.